Δεύτερο μέρος, εδώ στις τηλεοπτικές καμπάνες. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τον κύριο Κωνσταντέλο, για πάρα πολλά θέματα και πολύ περισσότερο για την πολιτική προστασία. Και μάλιστα αυτό το οποίο είπατε, Δήμαρχε, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, είναι αυτή η συζήτηση και αυτή η κόντρα η οποία ξεκίνησε ότι οι Δήμαρχοι φταίνε, δεν υπήρχε η πρόληψη. Και μας είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πόσα χρήματα σας έδωσαν, πόσα χρειάζεστε και όλοι αυτοί... Χρειαζόμαστε όσο περισσότερα γίνεται χρήματα, αν είναι να κουβαλήσουμε όλο το βάρος αυτό που λέγεται προετοιμασία της ευρύτερης περιοχής. Εμείς έχουμε την ευθύνη για τις εντός σχεδίου πόλεως περιοχές. Ναι. Φωτιές δεν ξεκινούν από τις πλατείες των πόλεων ή των χωριών. Σωστό. Φωτιές ξεκινούν από τις δασωμένες περιαστικές περιοχές ή από τις αγροτικές περιοχές. Εκεί την ευθύνη την έχει ξεκάθαρα η δασική υπηρεσία. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τους ρόλους και αν θέλουμε πράγματι να μετέχουμε κι εμείς με το ίδιο βάρος στις ευθύνες οι οποίες συνεπάγεται μια μεγάλη καταστροφή, αφήστε που βέβαια πάντα τον Μουτζούρι εντός εισαγωγικών ο τοπικός δήμαρχος τον κουβαλάει. Πάντα, ναι. Για όλα αυτά ο δήμαρχος. Θα πρέπει να έχουμε πόρους για αυτή την ιστορία. Παίρνουμε 95.000, επαναλαμβάνω τα νούμερα. Ένας μεσαίος δήμος με πάρα πολύ πράσινο και με πάρα πολλές προκλήσεις, παύλα, κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. 95.000 και ευτυχώς που έχουμε την δυνατότητα να δαπανούμε από ίδιους πόρους και όχι από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία περίπου 1.070.000 ευρώ. Πάντως δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό εν έτη 2023 να συζητάμε για τις αρμοδιότητες. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Για τις αρμοδιότητες και τους πόρους. Και τους πόρους, ακριβώς. Να μην μπορούμε ακόμα να τους διατάξουμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό. Λοιπόν, μία άνω τελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Διότι θα πάμε μέχρι την Κύπρο. Θέλω, και επειδή έχετε και εμπειρία, και θα σας το εξηγήσω πώς ακριβώς το λέω αυτό αμέσως μετά. Είχαμε εχθές το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί στην πράσινη γραμμή, στην Κύπρο μας. Οι Τούρκοι εξακολουθούν να προκαλούν με όλους τους τρόπους και μάλιστα με τον ένα με τον άλλο τρόπο να αλλάζουν τα δεδομένα, προσπαθούν να αλλάξουν το status quo της περιοχής. Να συνδεθούμε με την πολύ καλή συνάδελφο, την Νατάσα Ιωάννου, τη δημοσιογράφο του Βεργίνα TV στην Κύπρο. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ σωστά έχεις καταθέσει το θέμα, το έχεις περιγράψει. Είναι αυτό που συζητάμε όλοι, το τι επιχειρούν να κάνουν εκεί στην Πύλα οι Τούρκοι κατοχικές δυνάμεις. Προσπαθούν τεχνιώτως να δημιουργήσουν μια κρίση, γιατί δεν τους ήλθε από τη μία μέρα στην άλλη να δημιουργήσουν ένα δρόμο, να τον φτιάξουν, έτσι. Ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί γνώριζα πάρα πολύ καλά ότι αντιδρούσαμε εμείς. Δεν θέλαμε να γίνει αυτό το έργο. Τώρα, μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, είδαμε αυτά τα επεισόδια, τα παράδεκτα επεισόδια. Είχαμε όμως απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ένα ανακοινωθέν, το οποίο χαρακτηρίζει η Λευκοσία ικανοποιητικό. Πω μια καλησπέρα και στον κύριο Τζούμι, τον στρατηγό μας. Συνέχισε, Νατάσα. Λοιπόν, εγώ θέλω να δώσω 2-3 σημεία από αυτό το ανακοινωθέν. Το ένα, μας λένε τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, 15 στο σύνολό τους, και κλεισμένο τον θυρό συνεδρία, έχουν ληφθεί αυτές οι αποφάσεις, αυτό το ανακοινωθέν αποφασίστηκε. Σοβαρή ανησυχία, μας λέει, για την έναρξη μη εξουσιοδοτημένων κατασκευαστικών εργασιών από την τουρκοκυπριακή πλευρά εντός της νεκρής ζώνης στην περιοχή της Πύλας. Είναι το ένα. Το δεύτερο, μας λένε ότι καταδικάζουν τις επιθέσεις εναντίον των ειρηνευτικών δυνάμεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επισημαίνουν ότι αυτές μπορεί να αποτελούν έγκλημα δυνάμη του διεθνούς δικαίου. Και το τρίτο, μας λένε ότι ήρθε η ώρα να αποφασίσετε να πάτε πίσω, να επιστρέψετε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, ώστε να συζητήσετε στη βάση μιας δικοινωτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Και τόση ώρα που το διάβαζες έψαχνα να βρω πού είναι ο Λάκκος στη Φάβα. Είναι στην τελευταία φράση, δηλαδή. Λοιπόν,
Και μας λένε ότι, γιατί το ζητήσαμε κι εμείς έτσι, για να λέμε αλήθειες, ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε και θα πρέπει να ο Γενικός Γραμματέας να προχωρήσει να διορίσει απεσταλμένο για το Κυπριακό. Όμως, αυτό είναι το κομμάτι. Από αυτά, να σας πω, τα ψηφίσματα ή τα ανακοινοθέντα κατά καιρούς στις δηλώσεις, έχουμε πάρα πολλές. Εδώ και 49 χρόνια μαζεύουμε εκεί. Στα συρτάρια έχουν και εμείς τα συρτάρια πλέον. Το τι εφαρμόζεται όμως, και αν αυτό το που λένε οι Τούρκοι και οι κατοχικές δυνάμεις που μας το λένε, γιατί θα πρέπει να δώσω και τις δηλώσεις που μας έρχονται από την Τουρκία. Ο Ταγίπ Ερντογάν μας είπε μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου ότι εμείς θα στηρίξουμε, λέει, το ψευδοκράτος εννοούσε. Πρόκειται για επέμβαση, λέει, των στρατωτών της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο κυρίαρχο έδαφος του ψευδοκράτους της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. Έτσι χαρακτηρίζει το ψευδοκράτος. Και μας λέει, έτσι εν κατακλείδη, ότι εμείς, ο στόχος μας ποιος είναι? Θα πάρει θέση, λέει, αυτό το ψευδοκράτος, τη θέση που του αρμόζει στη διεθνή σκηνή με τα γιγαντιαία έργα που υλοποιούμε και γίνονται αρκετά στο ψευδοκράτος. Ναι. Και μας έρχεται και μας λέει ότι ο αγώνας μας θα συνεχιστεί μέχρι να διασφαλιστεί ισότιμη κυριαρχία και το ισότιμο διεθνές καθεστώς της τουρκικής δημοκρατίας της Βορείας Κύπρου. Επαναλαμβάνω ότι ο Τατάρ από πλευράς του κατοικού καθεστώτος είπε ότι οι Ελληνοκύπριοι θέλουν να κάνουν την πύλα δικό τους χωριό, δεν θα το επιτρέψουμε, θα συνεχίσουμε τα έργα. Αυτό είναι το κλίμα που θέλω να σας δώσω, να αντιληφθείτε ότι ναι μεν έχουμε αυτό το ανακοινωθέν από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, από την άλλη όμως ήρθαν μετά και η Άγκυρα, ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και από το ψευδοκράτος, και μας λένε ότι εμείς θα συνεχίσουμε τα έργα. Τώρα, πότε θα αποφασίσουν να συνεχίσουν τα έργα, ουδείς γνωρίζει. Δεν μας λένε όμως αυτοί οι ισχυροί, οι 15 που μας έδωσαν αυτό το ανακοινωθέν, τι θα κάνουν στην περίπτωση που θα μπουν ξανά στην νεκρή ζώνη για να υλοποιήσουν το έργο. Γιατί το ένα κομμάτι το ζήσαμε, εδώ και 49 χρόνια το ζούμε. Να καταδικάζουμε και να καλούμε την Τουρκία να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Το δεύτερο κομμάτι όμως, ποιος θα μας το πει? Άρα λοιπόν, Νατάσα μου, έχουμε μία από τα ίδια. Δηλαδή, το Συμβούλιο Ασφαλείας ουσιαστικά να κάνει ντα τους Τουρκοκυπρίους και τον Ερντογάν. Mm-hmm. Απλά μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο, θα σας τραβήξουμε ακόμα περισσότερο το αυτή. Ο Τατάρ από τη δική του την πλευρά λέει, α, εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα έργα. Τους γράφει στα παλαιά των υποδημάτων τους και στο τέλος θέλω να δω πραγματικά ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Και τι εννοώ, θα κληθεί η Κυπριακή Δημοκρατία να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά? Θα υπάρξει κάποια συνεννόηση ανάμεσα σε Αθήνα και Λευκωσία? Γιατί δεν βλέπουμε και πολύ στεναρές αντιδράσεις από τις δύο πλευρές. Να το πούμε και αυτό. Εγώ θα σας πω και το άλλο. Και το συζήτησα και το μεσημέρι στα πλαίσια της εκπομπής. Εάν και εφόσον μπού σε αυτή τη διαδικασία, και πιστεύω οι Τούρκοι αυτό που λένε, παρακολουθώντας τους τόσα χρόνια, αυτά που εξαγγέλουν, αυτά που λένε, τα κάνουν πράξη. Ναι. Σε κάποια φάση θα επιστρέψουν για να υλοποιήσουν αυτό το δρόμο. Δίνουμε. Και θα πρέπει να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι, και αυτό αφορά και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν και εφόσον συνεχίσουν τα έργα και δεν γίνουν οποιασδήποτε αντιδράσεις, γιατί και χθες ο εκπρόσωπος τύπου της UNFICIP εδώ στην Κύπρο είπε ότι θα πρέπει να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις για το συγκεκριμένο δρόμο οι δύο πλευρές, η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Άρα, τι θα συμβεί? Αν τους δούμε αύριο και βγουν και προχωρήσουν να υλοποιήσουν το δρόμο, θα πρέπει να μας πούν αρμοδίως τι είδους συμφωνίες έχουν κάνει. Δηλαδή, πάλι θα σιωπήσουμε και θα γίνει αυτό που λέει η Τουρκία, γιατί δεν μπορούμε να αντιδράσουμε διαφορετικά? Ερωτήματα βάζω. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εάν υπάρχει κάποια πληροφορία ή αν υπάρχει η οποιαδήποτε αντίδραση, είναι σε επιφυλακή η ΕΛΔΙΚ και η Εθνική Φρουρά κάτω στην Κύπρο, Νατάσα? Για να είμαστε ειλικρινείς, είναι όλοι σε επιφυλακή. Μάλιστα. Και αυτό σας το έδωσα και εχθές για το πώς αντιδρούν οι κοινότητες πλέον που είναι εκεί στην νεκρή ζώνη. Γιατί όντως υπάρχει αυτός ο φόβος. Από τη στιγμή που είδαμε αυτή τη βιαιότητα
από πλευράς των Τούρκων, από πλευράς των Τουρκοκυπρίων, από πλευράς του κατοχικού καθεστώτος στην νεκρή ζώνη και να μας λένε ότι η γη τους ανήκει, είναι δική τους, αν είναι ποτέ δυνατόν, και να είναι νεκρή ζώνη, το επαναλαμβάνω, τότε ναι, υπάρχει αυτός ο φόβος και βεβαίως είναι άπαντες σε επιφυλακή, σε ετοιμότητα. Νατά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο το χάρτη, αυτό τον οποίο έχουν φτιάξει καλοί συνάδελφοι εδώ στο κανάλι μας. Εκεί αυτό το στρογγυλό το οποίο αναβοσβήνει είναι το σημείο όπου έγιναν, υπήρξε το περιστατικό. Και βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά σε τα βρετανικά κτίσματα. Αυτό κάτι λέει. Λέει ότι έχουν αποθρασινθεί οι Τούρκοι εκεί στο ψευδοκράτος, κάνουν ό,τι θέλουν με τις ευχές βεβαίως και με τη στήριξη του Ερντογάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να αλλάξουν το status quo της περιοχής και είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι θέλουν να δημιουργήσουν κρίση στη Μεγαλόνησο. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε που το πάνε οι Τούρκοι, που το πάει ο Ερντογάν. Και κύριε Κωνσταντέλο, κύριε Δήμαρχε και κύριε Τζούμι, ξέρετε, αυτά τα έργα τα έχουμε ξαναδεί από την πλευρά της Τουρκίας. Εμείς είναι το θέμα για ποιο λόγο έχουμε τόσο παθητική στάση. Και θα ήθελα ένα σχόλιο από εσάς, Δήμαρχε, και μετά βεβαίως να εξειδικεύσει περισσότερο ο στρατηγός μας. Ναι, νομίζω ότι ο στρατηγός είναι πολύ πιο κατηρτισμένος και πλήρης στο να εκφέρει μια έτσι ολική άποψη. Νομίζω ότι η λογική του κατευνασμού του μεγάλου και άταχτου στη γειτονιά μας θηρίου που λέγεται Τουρκία συνεχίζεται ως κεντρική εθνική πολιτική, κάτι το οποίο νομίζω μας κερδίζει χρόνο αλλά δεν μας δίνει λύσεις. Στρατηγέ μου, η ανακοίνωση, αυτό το κοινό ανακοινωθέν του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ουσιαστικά λέει ότι ελάτε, μπείτε στη διαδικασία, καθίστε στο ίδιο τραπέζι για να ανταλύσετε όλα τα προβλήματα. Όλα τα υπόλοιπα είναι σαν να μην υπάρχουν. Τα έχουν γράψει ακριβώς επειδή έπρεπε να τα γράψουν. Κάνω λάθος? Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη, χαιρετίζω και τον κύριο Δήμαρχο που θέλω να σας πω ότι είναι βαθύς γνώστης των γεωπολιτικών και να εκμεταλλευτείτε την παρουσία του, γιατί είναι και απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, ξέρετε, και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα γεωπολιτικά θέματα. Και είχατε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση νωρίτερα για τα θέματα της πολιτικής προστασίας, που αν θέλετε θα μπορούσα να πω δύο λόγια μετά, αφού τελειώσω να απαντήσω στην ερώτησή σας, γιατί είχα την τύχη να είμαι και εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα εκτάκτων αναγκών και πολιτικής προστασίας. Και εκεί διαπίστωσα κάποια πράγματα και που υστερούμε σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, αναφορικά με το ερώτημά σας, το ένα σκέλος το κάλυψε ο κύριος Δήμαρχος. Έχει σχέση με την στρατηγική του κατευνασμού που ακολουθούμε, προσπαθώντας να εξευμενήσουμε ένα θηρίο ουσιαστικά με δώρα. Αλλά, ξέρετε, πετυχαίνουμε το ακριβώς αντίθετο. Δεν εξευμενίζεται με τον τρόπο αυτό. Η Τουρκία το μόνο που αντιλαμβάνεται είναι η δύναμη της ισχύως. Το ένα σκέλος είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι το Κυπριακό καρκινοβατεί εδώ και 50 χρόνια λόγω της διεθνούς ανεκτικότητας. Δηλαδή η Τουρκία, να σας πω, ότι προχωράει στον επικισμό της αμοχώς του, παρά τις αντίθετες απόψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν είδαμε καμία ακύρωση. Αντίθετα. Καλά, ούτε είδαμε κιόλας να στέλνουν δυνάμεις για να το αποτρέψουν. Απλά με διάφορες επιστολές, με διάφορες δημόσιες παρεμβάσεις, δηλώσεις, λέει, α, είμαστε αντίθετοι, μην το κάνετε. Ακριβώς, και τέτοιου είδους επεισόδια όπως αυτό που βλέπουμε τώρα στην Πύλα, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν είχαμε δει χειρότερα με το θάνατο του Ισαάκ ασφαλώς, και του Σολομού. Ασφαλώς. Αλλά να σας πω ότι πριν λίγο καιρό ο κ. Γκουτέρες, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έβγαζε φωτογραφίες με τον κύριο Ερντογάν, συγχαίροντάς τον για την μεσολάβησή του στο θέμα της επιστημιστικής κρίσης ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Ναι. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν. Σημειωτέων ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος παρακάθισε και σε δείπνο εδώ στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα της χώρας μας, στις δηλώσεις με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη,
Ενώ εμείς δώσαμε πολλά πράγματα, μέχρι και την, να εκπαιδεύσουμε τους πιλότους, τους Ουκρανούς, στα F-16. Δεν βγήκε ούτε μία, ούτε μισή κουβέντα από το στόμα του Ζελένσκι για το Κυπριακό. Να. Για να συνεχίσω λοιπόν, παρακαλώ, ότι αυτή η διεθνής ανεκτικότητα που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία την αποθρασύνει σε συνδυασμό με τη στρατηγική του κατευνασμού. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι πλέον να μην συζητάμε ούτε για τη λύση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που ούτε αυτή ήταν ένα σχέδιο βιώσιμο. Θέλω να σας πω ότι ήταν κάτι παρόμοιο με το σχέδιο Ανάν, ναι, το οποίο το είχε απορρίψει ο Κυπριακός Ελληνισμός. Παρ' όλα αυτά είχαν προχωρήσει οι συζητήσεις, είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε θέματα και λύσεις στο περιουσιακό και στο εδαφικό, αλλά το πρόβλημα κολούσε στις εγγυήσεις ασφάλειας, δηλαδή στην παρουσία των κατοχικών στρατευμάτων που η Τουρκία επιμένει να διατηρεί επάνω στο νησί και γι' αυτό να βάγισαν οι συζητήσεις στο Κράν Μοντανά. Και τώρα πλέον δεν μιλάμε για λύση της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, αλλά μιλάμε για δύο ξεχωριστές κρατικές οντότητες. Και αυτός είναι ο στόχος της Τουρκίας με τις ενέργειες τις οποίες κάνει στην Πύλα, αυτά που κάνει στην Αμόχωστο και τις δηλώσεις του Ερντογάν που πριν λίγο καιρό, όταν είχαμε την επέτειο, τη θλιβερή επέτειο της εισβολής, μίλησε ότι εμείς, λέει, δεν αφήσαμε τους συμπατριώτες μας στους τυράννους, αναφερόμενο στην Ελλάδα δηλαδή και στους Τουρκοκυπρίους. Ναι, ασφαλώς. Και μάλιστα είπε ότι ήταν ειρηνευτική αποστολή. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Το τι θέλει ο Ερντογάν όσον αφορά στο θέμα της Κύπρου είναι γνωστό εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μήπως όμως κατόπιν των γεγονότων εκεί στην Πύλα το έχει προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω, στρατηγέ, ο Ερντογάν? Και τι εννοώ? Αυτό το οποίο λέει ο Τατάρ, αυτό το οποίο λένε και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι, ότι να, εκεί στην Πύλα καταπιέζονται οι Τουρκοκύπριοι, ότι κινδυνεύουμε από τους Ελληνοκυπρίους, είναι μια ρητορική η οποία χρησιμοποιήθηκε και πριν την εισβολή του 1974. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο τώρα. Απλά είναι μια τακτική εκβιασμών της Τουρκίας. Να λάβετε υπόψη σας ότι σε συνδυασμό ότι αυτή τη στιγμή έχει βγάλει ένα γεωτρητικό σκάφος στο Αμπντούλ Χαμίτ Χάν, το οποίο βρίσκεται βέβαια μέσα στην τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά δεν το έχει βγάλει έτσι. Ενώ υπάρχει μια ύφεση στην κλιμάκωση της προκλητικότητας της Τουρκίας από το Μάρτιο και μετά. Έχουμε μηδενικές παραβιάσεις, μηδενικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο, κάτι πρωτοφανές, δεν το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Εν τούτης έχει βγάλει εκεί το σκάφος να μας υπενθυμίζει ότι εδώ είμαι και την επόμενη μέρα μπορώ να βγάλω και κάτι αντίστοιχο όπως έκανα με το Roots Race και να το στείλω μέσα στην ελληνική δυνητική ΑΟΣ ή μέσα στην κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη όπως έκανα από το 14 μέχρι το 19. Εκεί είχαμε ένα νέο Ατίλα, ένα νέο θαλάσσιο Ατίλα. Έκανε γεωτρήσεις, έκανε έρευνες και όμως δεν ίδρωσε το αυτί κανενός Ευρωπαίου για να επιβάλλει κυρώσεις με την εισβολή της Τουρκίας μέσα σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Παπαδάκη, ότι η Ελλάδα είναι εγγύτρια δύναμη. Ασφαλώς. Στην Κύπρο. Ασφαλώς. Και δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια κρυβόμαστε πίσω από το ότι η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται. Αυτό το δόγμα, αυτό ξέρετε, αυτή τη φράση πριν από χρόνια την ακούγαμε σχεδόν καθημερινά. Τώρα έχουμε να την ακούσουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν υπενήσωμε κάτι. Λοιπόν, και επειδή με πρόλαβε, Δήμαρχε, ο στρατηγός, γιατί είπα νωρίτερα ότι θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο θέλω να λάβει μέρος ο κύριος Κωνσταντέλος σε αυτή την κουβέντα. Είσαστε βαθύς γνώστης των γεωπολιτικών. Βαθύς, θα το έλεγα. Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον και το πέρασμά μου, όπως είπε και ο στρατηγός, από τη ΣΕΘΑ, νομίζω ότι αυτή το μεγάλο μου ενδιαφέρον το έκανε ακόμα μεγαλύτερο. Απλά αν μου επιτρέπετε δύο πολύ γρήγορα σχόλια, να πω ότι με όλη αυτή την πολιτική της Τουρκίας διαχρονικά, η οποία τώρα τη βλέπουμε στην Πύλα με αυτήν τη διαδικασία η οποία υπερβαίνει για μία ακόμα φορά τα εσκαμμένα, είναι ουσιαστικά ένας διαρκής μόνιμος έλεγχος της Τουρκίας για το πόσο πίσω μπορούμε να πάμε. Και το λέω αυτό υπό την έννοια, όπως είπε και ο στρατηγός νωρίτερα, η λογική της γαλάζιας πατρίδας και όλο αυτό το νέο αφήγημα, αν το συνδυάσουμε και το δούμε στην περίοδο αυτή που δεν έχουμε την σωρία παραβιάσεων και υπρεπτήσεων που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, υπό το πρίσμα και των δηλώσεων που ακούμε από την κυβέρνηση τη δική μας ότι
Προφανώς στόχος μας είναι να φτάσουμε τις υποθέσεις μας με ένα συνυποσχετικό ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης, στην οποία ίσως χρειαστεί να κάνουμε κάποιες υποχωρήσεις, προφανώς μιλώντας για κυριαρχικά δικαιώματα και όχι για εθνική κυριαρχία, νομίζω μας δίνει τα συστατικά που ένας απλός γνώστης βασικών θεμάτων γεωπολιτικής μπορεί να καταλάβει τι πρέπει να περιμένουμε για τα επόμενα 2 ή 3 χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο, διότι και μέσα στην εβδομάδα, δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα, διότι είπατε κάτι πάρα πολύ βασικό, στρατηγέ, το Αμπντουλχαμίν Χάν, το οποίο δεν είναι τυχαία εκτός λιμανιού και σουλατσάρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι μας έχουν συνηθίσει οι Τούρκοι, ο Ερντογάν, κάθε φορά που βγάζει ένα γεωτρύπανο στη Μεσόγειο, παράλληλα να κάνει και άλλου είδους πράγματα. Λειτουργεί σαν εκβιασμός από την πλευρά της Τουρκίας, γι' αυτό το λόγο το έχει. Εν δυνάμει απειλή. Εν δυνάμει απειλή. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον κύριο Δήμαρχο. Νομίζω ευχαριστώ, στρατηγέ, ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Και επίσης να πω για το θέμα της πολιτικής προστασίας μία κουβέντα μόνο. Ναι. Ότι αυτό που είχα διαπιστώσει εγώ, ότι υπήρχε ένα θέμα της λειτουργίας, στο συντονισμό και τη συνεργασία πολύ μεγάλου αριθμού φορέων που εμπλέκονται στο σύστημα πολιτικής προστασίας. Το είχα διαπιστώσει στο ΓΕΘΑ ότι πάρα πολλές φορές τα αιτήματα που έρχονταν μπορεί να έρχονταν από την κοινότητα, από το Δήμο, από την περιφέρεια, αλλά δεν ήταν συντονισμένα. Αυτό στο εξωτερικό το έχουν ξεπεράσει, ξέρετε. Εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, τι πτυχίο πρέπει να έχεις για να καταλάβεις ότι όταν ένας δήμαρχος, όπως ο Χρήστος ο Παππούς, φωνάζει από το μεσημέρι και λέει ένα μόνο ελικόπτερο δεν φτάνει για να περιορίσουμε τη φωτιά στην Πάρνηθα. Δηλαδή, πόσο λογική, τι γνώσεις χρειάζεται. Φωνάζει ο Παππούς, ο συνάδελφός σας, κύριε Κωνσταντέλο, από το μεσημέρι. Θέλουμε πτυτικά μέσα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη φωτιά. Αυτό το οποίο θα πρέπει να εκτιμούμε πάντα, ναι, είναι και πόσα μέσα έχουμε και πόσα αυτά σήμερα τα έχουμε, έχουν εμπλακεί αυτά τα μέσα σε μια σωρία πυρκαγιών, μεγάλων πυρκαγιών, από τον Εύρο μέχρι ακόμα και στην Κύθνο, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια λογική ότι πρέπει να το δούμε το πράγμα λίγο πιο ολιστικά, ναι, να δούμε αν αυτά τα μέσα που έχουμε πρώτον είναι τα κατάλληλα, δεύτερον είναι επαρκή και στη συνέχεια να μπούμε στη λογική το πώς αυτά θα τα συντονίσουμε. Γιατί όπως είπε ο στρατηγός, πράγματι, όταν παίρνει το ΓΕΘΑ ή το ΕΣΧΕΔΙΚ, το Εθνικό Κέντρο, αιτήματα αφιλτράριστα και ασυντόνιστα, προφανώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί ή μπορεί να ανταποκριθεί σε κάποια τα οποία δεν είναι πρωτευούσης σημασίας. Χρειάζεται λοιπόν ένας καινούριος... Είναι ο ρόλος του επικεφαλής για να ξέρει τι πρέπει να κάνει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σημαίνει ότι δεν έχουμε τους σωστούς ανθρώπους για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις τη στιγμή που το πράγμα καίει, κύριε Δημάρχε. Το θέμα είναι να μην έχουμε μόνο σχέδια στα χαρτιά, αλλά να έχουμε σχέδια τα οποία θα τα έχουμε δοκιμάσει, να είναι αποδοτικά. Οι εμπλεκόμενοι στα σχέδια αυτά θα έχουν ενημερωθεί και θα έχουν εκπαιδευτεί για το τι θα κάνει ο καθένας και βέβαια, όπως πολύ και σωστά είπατε, πρέπει να υπάρχει ένας ο οποίος θα παίρνει τις αποφάσεις και ο οποίος επί του πεδίου και όχι μόνο θα συντονίζει τις πραγματικές λύσεις και όχι τις λύσεις της θεωρίας ή του εγχειριδίου. Θέλω μια πολύ σύντομη απάντηση, πολύ σύντομη όμως, γιατί ήδη μου τραβάνε το αυτί ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στο εξής ερώτημα. Υπήρξε πολύ μεγάλη κουβέντα και μάλιστα τα πειρά τα δεχτήκατε εσείς, οι δήμαρχοι, ότι δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα, αυλές ή οτιδήποτε άλλο σε διάφορους δήμους. Το ερώτημα είναι το εξής. Ακόμα και αν ξεκινούσατε τώρα να καθαρίζετε τα οικόπεδα, αυτοί που δεν τα καθάρισαν, μετά από πόσο χρονικό διάστημα θα ήταν καθαρισμένα? Εγώ θα επαναλάβω πάλι ότι οι φωτιές δεν ξεκινούν μέσα από τις πόλεις. Έρχονται στις πόλεις και εκεί βέβαια για να επιβραδύνεις την κίνησή τους μέσα πρέπει να είσαι καθαρός. Είναι δηλαδή ένα παρεπόμενο. Αυτό όμως το οποίο δεν μας λέει κανένας και ειδικότερα αυτοί που σχεδιάζουν το θέμα της πρόληψης είναι όταν υπάρχουν στην πόλη τη δική μας παραδείγματος χάρη περίπου 2.500 οικόπεδα τα οποία πρέπει να καθαριστούν και στα οποία
οι ιδιοκτήτες τους δεν ανταποκρίνονται. Λέει ο νομοθέτης, πρέπει να τον ειδοποιήσεις και αν δεν το κάνει, θα το κάνεις εσύ. Ναι. Πολύ ωραία. Το ότι θα κοστίσει αυτό 350.000 ευρώ παραπάνω από τις 350.000 ευρώ που θέλω για τα υπόλοιπα 2.500 στρέμματα που είναι το αστικό και περιαστικό πεδίο, πού ακριβώς θα τα βρει ένας Δήμος αυτά για να πάει να κάνει αυτές τις αποψηλώσεις? Θα τα πάρει τα χρήματα αυτά μετά από 3, 5, 10 ή 15 χρόνια, όταν ο ιδιοκτήτης έρθει να ζητήσει μια βεβαίωση, ένα ΤΑΠ, και τότε μόνο θα έρθει αντιμέτωπος με το χρέος και την οφειλή. Άρα θεωρεί κάποιος ότι οι Δήμοι μάλλον είναι τράπεζες και έχουν κεφάλαια προς επένδυση και τα επενδύουν στην πολιτική προστασία. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Και υπάρχει και ένα ζήτημα χρόνου. Και δύο οικόπεδα να καθαρίζει ο Δήμος την ημέρα. Αν μου λέτε για 2.500 οικόπεδα. Εμείς φέτος καθαρίσαμε. Φέτος καθαρίσαμε 2.800 στρέμματα. Ναι. Έχουμε ξεκινήσει και καθαρίζουμε από τις 20 Απριλίου. Και ακόμα και τώρα έχουμε τα τελευταία 50% στρέμματα και μέσα στην πόλη ιδιωτών και μέσα στην πόλη τα κοινόχρηστα, αλλά κυρίως, γιατί εκεί υπάρχει το πρόβλημα, αυτά τα οποία συνορεύουν από την πόλη προς τις δασικές περιοχές και από τις δασικές περιοχές προς την πόλη. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Στρατηγέ μου, πάντα πολύτιμες. Μια κουβέντα μου επιτρέπετε. Σε 3 δευτερόλεπτα θα φάω ξύλο. Αντιλαμβάνομαι τον αγώνα του κυρίου Δημάρχου και μια και μου δίνετε τη δυνατότητα σήμερα, επειδή και εγώ είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος του Πελοπόννησο με τον κύριο Πτωχό και τον καταλαβαίνω απόλυτα. Στρατηγέ, έχετε πολύ πεδίο δόξης λαμπρό να προσφέρετε με τις γνώσεις σας και την εμπειρία σας σε πολύ καυτά. Καλή επιτυχία, κύριε. Να είστε καλά και σε εσάς και στον κύριο Πτωχό. Εσείς ετοιμαστείτε, στρατηγέ μου, να σας περιλάβει η Σοφία Γαλάνη, τα Νίκο Ενδήμο, που είναι για τους υποψηφίους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δυο σας. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Διαφημίσεις, παρακαλώ.